Τηλεόραση, βλέπεις, παρακολουθείς. Δεν βλέπω τηλεόραση. Καταρχήν είμαι 2 ή 3 μέρες την εβδομάδα είμαι στην Κύπρο. Γιατί το ίδιο εργαστήρι που είδαμε και πριν είναι το στείλω και στην Κύπρο. Επίσης έχω και ένα project που τρέχουμε μεγάλους. Με το ΜΑΤ της Κύπρου το ΜΑΤ, όχι το εδώ, αλλά είναι μαζί. Και ετοιμάσαμε ένα project που ονομάζουμε Music Project με το ΜΑΤ. Διαλέξαμε από όλες τις φωνές της Κύπρου και τους έχω σε μια σχολή στο κέντρο του νησιού. Ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα με το καλό τα μαθήματα για 8 μήνες συνεχόμενους. Κατεβαίνω και εγώ, κατεβαίνει και η Ευρυδίκη, τους κάνει διάφορα πράγματα. Έχω εξαιρετικούς δασκάλους από κάτω. Και έτσι ο καλύτερος θα κερδίσει και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο δώρο. Τέλεια, μην το λες σαν είναι κάτι απλό. Δεν το λέω. Εντάξει, οκ. Μπορεί να μην ήθελε ο άνθρωπος να συνεργαστεί μαζί μου, σώνει και καλά. Τι να κάνουμε, το ζόρι. Ναι, καθόλου. Έχεις δίκιο. Αν δεν ήθελε. Και μαζί με το ΜΑΤ, έτσι είναι πολύ δυνατά το ΜΑΤ στην Κύπρο, όπως είναι και εδώ βέβαια. Αλλά. Και είναι και πολύ καινούργιο, το καλοκαίρι άνοιξε. Τίποτα. Και πάει εξαιρετικά. Οπότε δεν πολύ βλέπεις. Τηλεόραση δεν πολύ βλέπω, όχι. Βλέπω λίγο την ώρα που παίρνουμε για ύπνο τα παιδιά. Βλέπω αυτή την εκπομπή με τα μαγειρέματα, τα παιδικά που μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό. Το Master's of Pάρα πολύ μάλιστα. Πάρα πολύ γλυκό. Πόντος είναι πολύ ωραία εκπομπή. Τι άλλο βλέπω, έβλεπα στον πάγο, τι να κάνω. Όταν έφυγες σταμάτησα να βλέπω να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια. Δηλαδή, δύο επεισόδια... Με ψήφισες. Δεν ψηφίζω εγώ σε τέτοια πράγματα, δυστυχώς. Αντάξει. Τι να κάνω. Δεν ψήφισα. Και δεν το βλέπεις από τότε που έφυγα. Δεν έτυχε να το δω από τότε που έφυγα. Δεν το έκανα για σένα. Σου λέω, μιλάω και δεν ακούω. Δεν σε γλύφω, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Καλή πλάκα σου κάνω, ναι, δεν ακούω. Όχι, το λέω γιατί κάτι ανέβασες τώρα στο Twitter, γι' αυτό το λέω. Θα το πάρεις. Σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. Ότι σε ακολουθώ φανατικά και ότι σε αγαπώ πολύ. Γιατί τελικά σε είχα όντως. Ναι. Μπορώ και εγώ να το επιβεβαιώσω ότι ο Θέμης τον ακολούθησε την ώρα που κάναμε το link με το μουσείο Ελευθεράκη. Έτσι. Άρα λοιπόν, ας πούμε το Fab 5 έχει τίποτα. Όχι, είδα μόνο στο, πώς το λένε, στο YouTube είδα κάποια αποσπάσματα έτσι. Δεν είδα κάτι άλλο. Όχι, σήμερα όχι, γράφει η Εσπρέσο ότι. Ξέρεις ότι ο Ηλίας έφυγε ο Ψινάκης. Θα εμφανιστεί σαν guest ή θα τον αντικαταστήσει ο Μουρατίδης. Ως guest θα εμφανιστεί ο Νίκος Μουρατίδης. Okay. Τι να το σχολιάσω. Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Δεν μπορείς, άλλο δεν μπορώ, άλλο δεν θέλω. Εντάξει, να σου πω γιατί πριν από κανένα μήνα βγήκα σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή και είπα μπράβο στον Νίκο που δεν μπαίνει στη διαδικασία να αναλωθεί σε διάφορες εκπομπές που υπάρχουν. Τώρα δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Κοίτα, παρότι τις διαφωνίες που είχαμε τον Νίκο, στο κομμάτι της μουσικής. Δικαιούται και πρέπει να έχει άποψη. Έχει κάνει αρκετά πράγματα. Ναι, μεν από το θέμα του marketing, από την πλευρά του marketing δηλαδή, αλλά έχουμε άλλη αισθητική, έχουμε άλλη άποψη ίσως, αλλά είναι καλό που ήταν σε ένα μουσικό παιχνίδι. Τώρα σε αυτό να πάει να κάνει τι, υπάρχει λόγος, τι. Guest, δεν θα είναι και μόνιμο, φαντάζομαι. Προφανώς το guest μάλλον θα είναι μόνιμο. Αλλά guest ξεκίνησε ο Κωστόπουλος πέρσι στο Idol, πρόπερσι και έμεινε. Σωστό και αυτό. Όλη τη σεζόν και έκανε και εκπομπή μετά και μεταφέρθηκε σε άλλο κανάλι και του πήγε και σούπερ. Καλά κάνει, δεν κάνει καλά. Βεβαίως κάνει καλά, βεβαίως. Σ' αρέσει ο Πέτρος. Πέτρος μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Μ' αρέσει και σαν άνθρωπο. Μ' αρέσει πολύ εμένα ο Πέτρος, αλήθεια σου το λέω. Και τον βρίσκω. Τώρα θα δημιουργήσω θέματα, Καθόλου. Τον βρίσκω καλύτερο εγώ στον Αντένα από εδώ όταν ήταν εδώ. Θα δημιουργήσει καθόλου θέματα. Τον βρίσκω καλύτερο. Συγγνώμη, είναι δημοκρατία. Έχουμε όπως λέω τη γνώμη σου. Μπορεί να αισθάνεται. Δεν ξέρω, τον βρίσκω καλύτερο. Και στην εκπομπή τη δικιά του και σε αυτό που κάνουν. Είναι και δεύτερο χρόνο που την κάνει. Οπότε ουσιαστικά η εκπομπή είναι ίδια. Δεν ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο είναι αλλιώς αυτό. Μπορεί να είναι καλύτερο ναι, σε αυτό. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Ακριβώς, επειδή είναι δεύτερη χρονιά. Ναι, επειδή είναι αργά αυτό και είναι Σαββατοκύριακο, εγώ το παρακολουθώ αυτό. Είναι το μόνο που βλέπω. Εσύ θα ξανακάνεις τηλεόραση. Εάν μου προταθεί κάτι το οποίο να έχει να κάνει με τη μουσική, να έχω λόγο να υπάρχω. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν ζω από την τηλεόραση εγώ. Το ξέρω. Η ζωή μου δηλαδή είναι τα παιδιά μου, είναι το σχολείο μου, είναι τα τραγούδια μου. Με βοήθησε πάρα πολύ η τηλεόραση, δεν το λέω σαν φτύσιμο προς Θεού. Με χρησιμοποίησε και την χρησιμοποίησα σε εισαγωγικά. Ναι. Ήταν ένας έντιμος διακανονισμός. Ισότιμη σχέση. Βεβαίως. Και πέρασα και εξαιρετικά με τον Λάτσιο εγώ και τον Γιώργο, τον Λεβέντη τότε. Δύσκολα θα μπορούσα να συνεργαστώ με άλλον άνθρωπο εκτός από τον Λάτσιο. Να σου πω την αλήθεια. Ο Γιάννης είναι perfectionist, έχουμε πολλά κοινά. Έχω ένα, μιλήκατε για ζώδια προηγουμένως, είναι κλασικό κριάριο ο Γιάννης και ο Γιώργος επίσης ήταν κριάρι. Εγώ και ο σαν εσάς, αλλά με οροσκόπο κριάρι. Έχουμε την ίδια λογική. Εγώ είμαι λίγο πιο παρορμητικός από αυτούς. Δηλαδή το Λάτσιο δεν θα τον δεις ποτέ να μπουκάρει σαν τάβρο σε ιαλοπολείο. Εγώ θα το έκανα. Αλλά έχουμε πολλά κοινά με τον Γιάννη. Πάρα πολλά κοινά. Σκεφτόμαστε πολύ κοντά με τον ίδιο τρόπο. Οπότε νιώθηκε εμπιστοσύνη με αυτά που κάνει. Κατάλαβες.
Σαν πατέρας και μάλιστα τεσσάρων παιδιών, mm-hmm. υπάρχει κάτι που θα απαγόρευε στα παιδιά σου να δουν στην τηλεόραση? Αν είναι ώρες που, ξέρεις, είναι μες στις ώρες της ημέρας, το απόγευμα. Άσχετα από ωράριο, σαν περιεχόμενο, δηλαδή που να τους πεις δεν θα ήθελα να δεις αυτήν την εκπομπή, ας πούμε, παιδί μου. Ένα τουρκικό σύριαλ, ένα... Ένα τουρκικό, δεν είμαι, κοίτα, είμαι Κύπριος, έχω θέματα με τους Τούρκους, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο. Ναι. Έτσι, mm-hmm. όχι σε τέτοιο σημείο. Δηλαδή συνεργάζομαι με τους Τούρκους, στην Κωνσταντινούπολη πάω σχεδόν κάθε μήνα, γιατί έχω τραγούδια και έχω δικηγόρους εκεί, κάνω δουλειές ενώ με τα τραγούδια μου. Δεν μπορώ να απορρίψω έναν ολόκληρο λαό γιατί ένα στρατιωτικό καθεστώς ή κάποια πολιτική κάποια στιγμή αποφάσισε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Ούτε βέβαια και ευλογώ τα γένια των Τούρκων με όλα αυτά που κάνανε στην Κύπρο. Προσπαθώ και μέσα μου να σου πω την αλήθεια, να κρατώ λίγο τις ισορροπίες. Σαφέστατα λοιπόν δεν θα απαγόρευα σε ένα παιδί μου να μην δει ένα τουρκικό σύριαλ γιατί μιλάνε τουρκικά. Τι είναι αυτό τώρα? Το βρίσκω λίγο φτηνό αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά μου δεν βλέπουν τηλεόραση. Δεν προλαβαίνουν να δουν τηλεόραση. Αυτά που βλέπουν λίγο το 2 και το 3 μου δηλαδή, τα μεσαία, το πεντάχρονο. Το 2 και το 3 μου. Ναι, πολλή φορά τα ακούω έτσι. Το δεύτερο παιδάκι και το τρίτο παιδάκι μου. Που είναι το πεντάρι, η πεντάρα και ο εφτάρης δηλαδή. Έρχονται μια μισή ώρα το βράδυ πριν κοιμηθούν, βλέπουν DVD για παιδιά. Παιδικά, ναι. Τώρα το μεγάλο δεν μπορώ να το μαζέψω. Ο μεγάλος έχει access παντού. Mm. Και στο ίντερνετ και σε όλα. Πόσο τα... είναι τώρα πιο Άγγελος, έχει δεν είναι. Έχει μπει στα 16 ο Άγγελος, βεβαίως. Οπότε τι να κρατήσεις τώρα, του πεις μην μπαίνεις σε, ξέρω εγώ, σε... Σάι, τα κατάλληλα περιεχομένου. Μόνο όταν έχει μουρατή, δεν κλείνουμε τηλεόραση όλοι σπίτι. Δεν υπάρχει. Δεν ασχολούνται με αυτό τα παιδιά μου, ρε. Όχι, όχι. Και δεν θέλω να τα βάλω σε αυτό το τρυπάκι. Δεν τα πήγα ποτέ μαζί μου σε κανένα γύρισμα. Ίσως το μεγάλο μια φορά έτσι. Δεν θέλω να τους βάλω σε αυτό το τρυπάκι γιατί δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστούν τα παιδιά μετά. Δεν θέλω δηλαδή στο σχολείο τους, σε ένα καυγά, έχουν bullying, τα παιδιά έχουν πολλά θέματα. Όντως. Πάρα πολλά θέματα στα σχολεία. Μην τους φορτώσω και όλο αυτό από πάνω. Ωραία, ο παπάς τους κάνει μια δουλειά που έχει μια, πώς το λένε, μια έκθεση, μπράβο, στην τηλεόραση. Μην το φορτωθούν και τα παιδιά αυτό το πράγμα τώρα. Σωστός. Έχεις γράψει τόσα τραγούδια που πραγματικά εμένα, ας πούμε, αν μου λέγανε ποιο τραγούδι του Γιώργου ξεχωρίζει σαν πιο αγαπημένο σου, δεν έχω απάντηση. Ούτε εγώ θα μπορούσα να διαλέξω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, το καταλαβαίνω. Έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους που τα είπανε. Δηλαδή, οι στιγμές που πέρασα, ακόμα και με τη Μούσχορη, ας πούμε, που κάναμε μόνο ένα τραγούδι, αυτό εννοώ ακόμα. Ναι. Ή με τη Χαρούλα. Είμαι κολλημένος με τους παλαιότερους. Τις Χαρούλες είναι και υπέροχο κομμάτι. Εντάξει, ήταν εξαιρετική η συνεργασία, ας πούμε. Εκεί με τη Χαρούλα ήταν κάτι μοναδικό με το κύμα. Και το κύμα και τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχουν έρθει. Δηλαδή ήταν πιο πιθανό. Θα έρθουν τα καλύτερα. Μακάρι. Δεν πρέπει να κλεγόμαστε. Κάθε κατέβασμα έχει και ανέβασμα. Δεν γίνεται. Αυτό. Ναι.